Εκδηλώσεις για την επέτειο του ξεσηκωμού στο Πολυτεχνείο τον Νοέμβριο του 1973 προγραμματίζονται και φέτος στην Πάτρα. Να σημειωθεί ότι οι φετινοί εορτασμοί θα γίνουν χωρίς τους περιορισμούς στις συγκεντρώσεις λόγω πανδημίας όπως συνέβη τα δύο τελευταία χρόνια. Στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα προγραμματίζονται για την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου δύο συγκεντρώσεις. Η μία διοργανώνεται από τη διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα γίνει συγκέντρωση έξω από το πρώην παράρτημα του Πανεπιστημίου Συνοδοκορίνθου από φοιτητικούς συλλόγους, συλλογικότητες και στις εκδηλώσεις του Εργατικού Κέντρου θα συμμετάσχουν σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι, μαζικοί φορείς αλλά και η Δημοτική Αρχή της Πάτρας. Ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρεών διοργανώνει εκδήλωση για να τιμηθούν τα 48 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και υπάλληλοι του λαού μας κατά της δικτακτορίας την Κυριακή 14 Νοεμβρίου στον Πολυχώρο Έγλη της Βεσομάρε. Την εκδήλωση έχει επιμεληθεί το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Οργανισμού και η Λαϊκή του Ορχήστρα. Παράλληλα, ο Πολιτιστικός Οργανισμός προχώρησε ήδη σε ανάρτηση στην Πλατεία Υψηλών Αλωνίων σε ψηφιακή εκτύπωση έργων 4 εικαστικών. Το Πανεπιστήμιο Πατρών θα τιμήσει την επέτειο μνήμης του Πολυτεχνείου την 3η 16 Νοεμβρίου με μια καινοτόμο εκδήλωση ανοιχτή σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αφιερωματική ενημερωτική εκπομπή από το ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου με συνεντεύξεις και αντίστοιχες μουσικές επιλογές, ενώ παράλληλα προγραμματίζεται ζωντανή συναυλία με μουσικό συγκρότημα στο Πάρκο της Ειρήνης και προβολή του φοιτητικού κινήματος Πάτρας από το ιστορικό αρχείο του Πανεπιστημίου.